Χαίρετε φίλες και φίλοι του στοιχήματος, η εκπομπή Shadow Bet μαζί σας και ο Tipster Shadow για να κάνουμε αναλύσεις και προγνωστικά μαζί. Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011 και να πάμε να δούμε τις καρτέλες μας. Και να πάμε στην καρτέλα με την καλύτερη επίδοση βαθμών, στην καλύτερη κοσάδα, όπου στο σχετικό πίνακα προηγείται Manchester City, Porto και Benfica. Παρατηρούμε ότι η Anderlecht με ήττα και ισοπαλία υπολείπεται του μέσου όρου της και η Manchester City στα 2-3 παιχνίδια έχει κατά το μέσο όρο της. Αυτές νομίζω είναι οι πιο βασικές παρατηρήσεις που έχουμε κάνει σε αυτήν την καρτέλα. Είναι στο σύνολο αυτή η καρτέλα στο Shadowbet, στο Blogspot και στο περιοδικό. Θα μπορείτε να βρείτε και για εντός και για εκτός τις ομάδες με τις καλύτερες επιδόσεις βαθμών. Βλέπετε το σχετικό πίνακα να σημειώσετε τις ομάδες. Και να περάσουμε στον επόμενο πίνακα. Και να πάμε στην 24η χειρότερη επίδοση βαθμών. Εδώ πέρα θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε τη Wigan στα 2 από τα 3 τελευταία παιχνίδια να έχει νίκες. Ακριβώς το ίδιο και με την Τζεζένα. Ομάδες που παίζουν στην έδρα τους με ισχυρούς αντιπάλους, όπως η Chelsea και η Inter, αντίστοιχα. Και δεν είναι high alert, γιατί δεν είναι νίκες συνεχόμενες, έτσι. Αλλά δεν πάβει οι ομάδες αυτές να είναι υπερεφορτωμένες στο μέσο όρο τους, στα τελευταία τους παιχνίδια. Αναμένουν λοιπόν πώς θα τα αποκριθούν. Στις καλύτερες επιθέσεις τώρα, αυτό που μπορούμε να διακρίνουμε είναι ότι η PSV Eindhoven υπολείπεται κατά πολύ του μέσου όρου της στα τελευταία παιχνίδια. Την Χένφεν αντιθέτως να είναι πολύ πάνω. Συνειδητοποιούν αυτές οι ομάδες παίζουν και μαζί, έτσι, Χένφεν και Eindhoven. Θα είναι αρκετά ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιπροσθούν σε αυτό το παιχνίδι αυτές οι ομάδες. Επίσης έχουμε τη Γάνδη που παίζει με τη Σέρκλη να είναι πιεσμένη, όπως και δύο Πορτογαλέζικες, Sporting και Benfica, που παίζουν με Ρίο Αύε και Ακαδέμικα. Αναμένουμε κάποιες μια αυτές οι ομάδες να ξεδώσουν, έτσι. Επιθετικά πάντα. Και να περάσουμε και στην τελευταία κάρτα στατιστικών για σήμερα, με αυτή η μεταπαρισία τώρα under 2,5. Εδώ έτσι μας κάνει εντύπωση τα δύο over που έχει φέρει η Toulouse, παρότι έχει 71% under. Toulouse παίζει με τη Μονπελιέ εκτός. Μονπελιέ που διαθέτει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος, με την Toulouse όμως να έχει και την δεύτερη καλύτερη άμυνα. Ενδιαφέρον παιχνίδι θα λέγαμε. Και την Μπράγκα έτσι να παίζει στο Ολανένσε. Η Ολανένσε με μια από τις χειρότερες επιθέσεις εντός και την Μπράγκα μια από τις καλύτερες άμυνες εκτός. Εδώ βλέπουμε ένα πιθανό άντερ, θα λέγαμε έτσι, βάσει στατιστικών. Και να περάσουμε στα προγνωστικά μας. Θα πάμε στο διπλό της Λεβάντε μέσα στη Γρανάδα. Βλέπετε τις αποδόσεις σε ΟΠΑΠ, Sportingbank και William Hill. Και το ένα hit της Leeds με την Goldtrack. Αυτά είναι τα free tips για σήμερα. Καλή τύχη να έχουμε και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.